Γεια και πάλι, εγώ είμαι Ζαμπέλα, αυτό είναι το κανάλι μου και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο το έχω δει μέσα στο καλοκαίρι. Είναι ένα challenge το οποίο μου τράβηξε αμέσως την προσοχή και ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Είναι το make-up reverse, δηλαδή θα κάνω όλο μου το μακιγιάζ ανάποδα. Για να καταλάβετε ακριβώς τι θα κάνω. Εγώ ξεκινώ, ας πούμε, πάντα με τα μάτια και μετά με το πρόσωπο. Άρα αυτή τη φορά θα ξεκινήσω με το πρόσωπο και μετά θα πω στα μάτια. Και τελειώνω το make-up μου με setting spray και θα ξεκινήσω το make-up μου με setting spray. Ξεκινώ πάντα με φρύδια, οπότε στο τέλος εντελώς θα κάνω τα φρύδια, oh my god. Και αυτό που με φοβίζει περισσότερο από όλα είναι ότι πάντα μα πάντα κάνω πρώτα τα υγρά στοιχεία και μετά πηγαίνω στα πουδρέ στοιχεία. Αυτή τη φορά πρέπει να κάνω τα πουδρέ στην αρχή και μετά να πάω στα υγρά. Ελπίζω να μην γίνει λάσπη το πρόσωπό μου. Έχω τεράστια περιέργεια για το πώς θα βγει αυτό το make-up και αυτό το βίντεο. Γι' αυτό αν θέλετε να δείτε τι θα κάνω, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος και πάμε να ξεκινήσουμε. Τελειώνω με setting spray, άρα ξεκινώ με setting spray, παίρνω το Fix Plus και το παίρνω παντού. Μισό γιατί θα γελάσουμε τώρα. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι το primer. Άρα το primer θα μπει τελευταίο. Ωραία. Είναι πολύ περιπλοκό. Ελπίζω να τα βρω και να τα κάνω. Τώρα, το τελευταίο που κάνω είναι... κάνω highlight. Νομίζω highlight κάνω, δεν είναι. Όχι, χείλη. Λάθος. Κάνω τα χείλη μετά highlight. Ωραία. Θα ξεκινήσω τώρα με τα χείλη που κάνω τελευταία. Και πρέπει να ξεκινήσω με το lip gloss, μετά με το κραγιόν και μετά το lip liner. Oh my god. Βάζω λοιπόν lip gloss από τη MAC εδώ πέρα τώρα. Πάμε τώρα να βάλω το κραγιόν. Ω Παναγία μου, πώς θα βγει. Okay. Και τώρα θα βάλω το lip liner. Okay, not that bad. Αλλά μου φαίνεται υπερβολικά περίεργο το ότι είμαι εντελώς άβαυτη και έχω βάλει τόσο κραγιόν. Περίεργο. Σειρά έχει τώρα το highlight. Απίστευτο. Θα πάρω Oh Darling από MAC και θα το βάλω πάνω μου. Βάζω πάρα πολύ συνήθως και βάζω και ακριβώς κάτω από το φρύδι μου. Παιδιά, είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό το πράγμα που κάνω τώρα. Και ακόμη είναι η αρχή. Δεν γίνεται. Πριν από το highlight, συνήθως βάζω το ρουζ, γι' αυτό θα πάω στο ρουζ. Θα βάλω εδώ πέρα. Και είναι πάρα πολύ περίεργο. Αρχικά βάζω πούδρες τώρα πάνω στο πρόσωπό μου. Και μετά θα πάω με τα υγρά, δηλαδή concealer, make-up, πολύ περίεργο. Και αφού έχω βάλει και το ρουζ, δηλαδή πριν το ρουζ, κανονικά κάνω κοψίματα με powder products, άρα με πούδρες. Και μετά βάζω ρουζ και μετά highlight, άρα τώρα ήρθε η σειρά για να κάνω contouring. Oh my god, δεν μπορώ παιδιά, είναι πολύ περίεργο. Shock. Θα κάνω τώρα αυτό contouring γιατί πάντα βάζω φως και μετά contouring. Άρα πάω τώρα με το σκούρο και να κάνω τα κοψίματά μου. Έχω απορία αν θα φαίνονται στη συνέχεια γιατί θα μπει το foundation. Πολύ περίεργο. Και είναι το πώς να μην βάφεστε βίντεο. Είναι ακριβώς το πώς να μην βάφεστε βίντεο. Εντελώς λάθος. Στη συνέχεια όμως πρέπει να βάλω και φως. Και θα βάλω εδώ κάτω τα μάτια. Εντάξει παιδιά, είναι πάρα πολύ περίεργο. Καταρχάς το highlight μου έχει ήδη ψιλοχαθεί και ακόμη δεν έχω βάλει foundation. Και έχω να σας πω ακόμη κάτι. Πριν να κάνω το contouring μου, παίρνω πούδρα σε όλο το πρόσωπο.
και ήρθε η ώρα για την πούδρα. Δηλαδή, ό,τι κάνω, βασικά το ξανασβήνω. Κάνω κάτι, το περνώ και το σβήνω. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Vanish. Είναι το no makeup makeup challenge, βασικά. Γιατί ό,τι κάνω το σβήνω, δεν υπάρχει. Και αφού έχω βάλει τώρα το, την πούδρα, τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, αρχικά βάζω βάση προσώπου, makeup, concealer, contouring, μετά πούδρα. Άρα πάω τώρα στο contouring με stick. Παίρνω τώρα το stick από Anastasia Beverly Hills και θα κάνω το contouring μου με τα παιδιά, δεν κινείται καν. Δηλαδή θα γίνει λάσπη, όχι αστεία. Και θα το σβήσω τώρα όσο καλύτερα μπορώ. Εδώ πέρα, παιδιά. Είναι λάσπη. Ακούω τις πούδες να κάνω. Θα συνεχίσω τώρα με το concealer. Βασικά δεν είναι concealer, είναι foundation. Stick από Revolution. Απλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν concealer. Και θα το πλεντάρω πάρα πολύ καλά. Έχω τεράστια απορία τι θα γίνει με το primer. Δηλαδή δεν έχω ιδέα πώς θα ενωθεί με όλα αυτά εδώ από κάτω. Τώρα που έχω περάσει και το concealer, ήρθε η ώρα για το makeup. Θα βάλω από Makeup Forever το stick. Oh my god, παιδιά, φεύγει το contouring μου. Δεν μπορώ, το λυπάμαι. Oh my god. Α, δεν μπορώ. Είναι τραγικό. Βασικά είναι λες και δεν έχω κάνει τίποτα. Ούτε highlight φαίνεται. Ούτε contouring φαίνεται. Ούτε rouge φαίνεται. Και θα κλείσω τη βάση μου με βάση προσώπου. Το primer μου. Δεν υπάρχει. Oh my god, παιδιά. Η αίσθηση είναι πολύ περίεργη. Τα έχω κάνει όλα τώρα χάλια. Τι να σου κάνει τώρα τη βάση του προσώπου. Και αφού τώρα έχω τελειώσει ουσιαστικά με το πρόσωπο, θα πάω στα μάτια, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, αν δεν βλέπετε τα βίντεο μου, εγώ πάντα ξεκινώ με μάτια και μετά με πρόσωπο, άρα το έχω κάνει ανάποδα. Δεν έπαιξα βρώμικα, αλήθεια είναι αυτό. Και τώρα ουσιαστικά το τελευταίο πράγμα που κάνω είναι να βάζω βλεφαρίδες. Άρα πρέπει να ξεκινήσω με βλεφαρίδα, ναι. Γι' αυτό θα πάρω τις βλεφαρίδες από Joe Trevelli, θα βάλω την κόλλα μου εδώ πέρα και θα τις βάλω και μετά θα βάλω μάσκαρα, γιατί πάντα βάζω μάσκαρα και μετά βάζω βλεφαρίδες. Παιδιά, είναι πάρα πολύ συγχυστικό, μπερδευτικό, δεν ξέρω πώς να το πω. Γιατί διαβάζω τα comments σας κάποιες φορές που λέτε για τα κυπριακά μου, αλλά έτσι είναι η προφορά μου και αυτή είμαι και κάποιες φορές μπορεί να λέμε λίγο διαφορετικά τις λέξεις και να μπερδεύομαι, αλλά μπορείτε να καταλάβετε, πιστεύω, τι θέλω να πω. Δεν είναι και τόσο πρόβλημα. Αλλά όπως και να έχει, το σημερινό βίντεο με κάνει να μπερδεύομαι πάρα πολύ. Και τώρα που σας έβαλα, συνειδητοποίησα ότι θα βάλω πρώτα τις βλεφαρίδες και μετά θα πρέπει να βάλω στο μάτι μου έχοντας τις βλεφαρίδες. Θα συνεχίσω με μάσκαρα, θα περάσω και πάνω και κάτω. Τώρα θα κάνουμε ανάποδα το μάτι, άρα θα βάλω φως πρώτα, γιατί το κάνω τελευταίο. Άρα σε αυτό το βίντεο θα το κάνω πρώτα, την εσωτερική. Ωραία. Το μυαλό μου τώρα είναι πουρές. Κάνω τα τελευταία πρώτα, άρα θα βάλω φως στην εσωτερική γωνιά του ματιού μου πρώτο. Ωραία, βάζω φως στην εσωτερική γωνιά του ματιού μου πρώτο. Αλλά αν το αφήσω εδώ πέρα, μια χαρά είναι. Τώρα που θα βάλω όλα τα υπόλοιπα να δούμε πώς θα βγει. Επίσης θα βάλω το μολύβι μέσα στο μάτι μου και θα βάλω και το μολύβι εδώ πέρα για να κάνω το eyeliner μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάφεσαι με αυτές εδώ τις βλεφαρίδες.
Πραγματικά που έχετε τις ημιμόνιμες, απορώ πως καταφέρνετε να βάφεστε καθώς πρέπει, γιατί δεν μπορεί να φτάσει εκεί που είναι η ρίζα των βλεφαρίδων, άρα δεν το κάνεις με τόση λεπτομέρεια όπως πρέπει. Είναι περίεργο. Αν έχετε ημιμόνιμες βλεφαρίδες, θέλω να μου γράψετε από κάτω στα comments πως καταφέρνετε και βάφεστε, πραγματικά. Όταν έρχονται πελάτες σας με ημιμόνιμες βλεφαρίδες και τους βάφω, είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί εντάξει, μπορώ να τραβήξω, να δω από πάνω, από κάτω, μην μπορώ να καταλάβω. Αλλά όταν είναι να βαφτείς μόνη σου, είναι πολύ περίεργο. Και τώρα θα συνεχίσω κανονικά με το μάτι. Θα πάρω τώρα την Naked the Cherry από Urban Decay. Και θα ξεκινήσω από κάτω προς τα πάνω και θα πάω σε αυτό εδώ το σκούρο χρώμα. Και θα βάλω κάτω από το μάτι. Και στη συνέχεια με ένα blending brush θα πάω στο πιο ανοιχτό χρώμα που κανονικά θα έβαζα πρώτο και μετά το σκούρο. Τώρα θα τα κάνω εντελώς αντίθετα. Και θα το περάσω εδώ πέρα. Θα κάνω το moonlight, άρα το τελευταίο βήμα ήταν να βάλω το φως μέσα στο μάτι. Και γι' αυτό θα ξεκινήσω με το φως μέσα στο μάτι. Θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα. Και θα το βάλω ακριβώς στη μέση του κινητού βλεφάρου μου. Θα συνεχίσω με το σκούρο χρώμα, γιατί το σκούρο χρώμα θα το έβαζα μετά από το ανοιχτό, άρα πρώτα θα βάλω το σκούρο και μετά το ανοιχτό χρώμα για να δώσω το έξτρα βάθος εδώ στο μάτι, στην εσωτερική και στην εξωτερική γωνιά. Και θα συνεχίσω τώρα ουσιαστικά με το πιο ανοιχτό χρώμα που θα έκανα στην αρχή για βάθος. Και ας πούμε κάπως έτσι έχω τελειώσει και το μάτι και τώρα έρθει η ώρα για το φρύδι, γιατί παραλίγο να το ξεχάσω και δεν γίνεται με τίποτα. Και θα πάρω πρώτα το brown gel και θα το περάσω στα φρύδια μου και μετά θα γεμίσω τα φρύδια μου. Είναι πάρα πολύ μπερδευτικό αυτό το βίντεο. Απίστευτο απόλυτα, δεν υπάρχει. Και στη συνέχεια έρχομαι με το μολύβι φρυδιών να το γεμίσω. Και κάπως έτσι έχω κάνει το make-up μου ανάποδα. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι είναι κακό, καλό είναι, αλλά φαίνεται ότι δεν έχω ρούς, φαίνεται ότι δεν έχω κάνει κοψίματα, φαίνεται ότι δεν έχω βάλει highlights, φαίνεται ότι τα χείλη μου είναι λίγο πιο... είναι σβησμένα λίγο πάνω, γιατί είχαν μπει τα υπόλοιπα από πάνω τους. Οι βλεφαρίδες δεν είναι τόσο έντονες όπως θα έπρεπε, έχουν μπει σκιές από πάνω. Το eyeliner δεν πολύ φαίνεται. Γενικά είναι περίεργο. Όπως και να έχει όμως, αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω πώς και πώς το comment σας από κάτω. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe και κουδουνάκι. Και εννοείται αν σας άρεσε το βίντεο μου, πατήστε ένα τεράστιο like. Μην ξεχνάτε επίσης να με βρείτε και στο Instagram για να ξέρετε τι γίνεται, πότε γίνεται και πώς γίνεται. Και αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με κάτι καινούργιο και διαφορετικό. Τα φιλιά μου. Bye.